και εμείς κατέξουμε για την πορεία των πραγμάτων. Άρα λοιπόν, το θέμα μεταφέρεται σε άλλους, το πρόβλημα σε άλλους. Το τι θα γίνει. Εμείς πρέπει να δείξουμε καλή διάθεση προς όλους. Σε μία πολιτική δικιά μας, θα πρέπει να προστρέψουμε να τη στηρίξουμε. Αλλήμωνο αν θα δούμε αναξιόπιστη. Και επαναλαμβάνω, ότι η πολιτική μας ήταν επιμερισμός, έγινε δεκτό. Δεύτερο, βήμα προς βήμα προσέγγιση, έγινε δεκτό. Τρίτον, συνεργασία ανάμεσα στους Δήμους, με την εγγύηση του Περιφερειάς, έγινε δεκτό. Θα μου πείτε, θα πάνε όλα κατευθύνη. Δεν ξέρουμε, εδώ θα είμαστε να ελέγξουμε και να ξαναπάρουμε άλλη απόφαση. Όμως το μήνυμά μας είναι ότι στηρίζουμε την πολιτική μας. Συνεργαζόμαστε ως ηγετική δύναμη στον νομό, επιδιώκουμε τη συνεργασία και θα καταθέσουμε σύντομα με ευθύνη των τριών Δήμων ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων σε συνεργασία βέβαια και με την περιφέρεια Κρήτης. Αφήνω τελευταίο, παρά το ότι και αυτό είναι σημαντικότατο, ότι βεβαίως θα υπάρχουν έσοδα από αυτή τη διαχείριση τα οποία είναι σημαντικά για το ΧΙΤΑ του Αγίου Νικολάου και αποτρεπτικά για αυτό που τα φέρνει, να συνεχίσει να τα φέρνει. Το κόστος αυτό έχει διπλή σημασία. Και για μας να καλύψουν τις δαπάνες, αλλά και αυτός που τα φέρνει δεν το συμφέρει. Άρα λοιπόν πρέπει να πάνε λύσεις. Και καλό θα είναι να ξανατιμήσουν το βήμα προς βήμα, ότι έχουν γίνει τέτοια βήματα. Θα πρέπει αρκετοί, και δεν μόνο ο Δήμος Ιεράπετρας, πρέπει και η Περιφέρεια, να τα πάρει αυτά υπόψη, πρέπει να τους ενημερώσουμε και να δεσμευτούν και να εγγυηθούν ότι αυτά θα γίνουν. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι η πολιτική του Δήμου Αγίου Νικολάου στέφεται με επιτυχία κατά τη γνώμη μου προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι θέμα ικανότητας δικιάς μας να διαχειριστούμε ένα τέτοιο δύσκολο ζήτημα. Και σας καλώ με ευθύνη να ψηφίσουμε αυτή την πρόταση. Τελειώσε το βήμα που πήρε. Κύριε, πρώτα σε ένα μήνα θα πληρώσουν το ότι όμως. Καλά, ο τρόπος θα είναι. Τι ομολόγια, να μην θα πληρώσουν. Σε ένα μήνα θα πληρώσουν. Σε ένα μήνα θα πληρώσουν. Κατά μήνα θα πληρώσουν. Κύριε Πάντα, εσείς νομίζατε εσείς το λόγο.